συγγνώμη από το μέλη του καναλιού μου που είχα αργήσει τόσο πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά πραγματικά δεν είχα καθόλου χρόνο. Παρ' όλα αυτά έστειξα ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, επειδή μου το ζητήσατε εσείς. Είναι της Kim Kardashian και sorry για τον φωτισμό, είναι χαλιά, το ξέρω, αλλά είναι αργά το απόγευμα. Παρ' όλα αυτά ήθελα να κάνω τόσο πολύ ένα βίντεο και να το ανεβάσω, εφόσον είχα και χρόνο. Ελπίζω να σας αρέσει και το μακιγιάζ και το βίντεο, θα μου πείτε στα σχόλιά σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο το μακιγιάζ, αυτό εδώ είναι. Είναι ένα γρήγορο σμόκι και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πάρα πολύ ακριβά προϊόντα. Μπορούμε και με πιο φθηνά προϊόντα και να κάνουμε εξίσου πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Οπότε πάμε γρήγορα να δούμε πώς θα γίνει. Θα πάρετε μια γκρι σκιά, είναι το νούμερο 57, graphite, γραφίτης. Το πινέλο που χρησιμοποιώ είναι το νούμερο 14 από τα Sephora. Η επόμενη σκιά που θα χρησιμοποιήσω είναι μία από τα Essence. Είναι μαύρο χρώμα μαζί με στράς από ό,τι βλέπετε. Το πινέλο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι το νούμερο 13. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μαντιλάκι ή βαμβάκι, κάτι για να μην πέσει η σκιά σας. Και προσπαθούμε να δώσουμε σχήμα στο μάτι μας. Στη συνέχεια, με ένα πιο μικρό πινέλο, το νούμερο 17, κοιτάξτε τη διαφορά για παράδειγμα. Με αυτό το πινέλο θα περάσουμε από κάτω την ίδια σκιά. Αυτό που θα κάνει τη μεγάλη διαφορά είναι το μαύρο μολύβι ή μαύρο eyeliner, άμα έχετε. Όποιο θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Αλλά εγώ αυτή τη φορά θα βάλω μολύβι. Το συγκεκριμένο μακιγιάζ μπορείτε να το φορέσετε το βράδυ, όταν βγείτε σε κάποιο κλαμπ, οπουδήποτε. Είναι έντονο μακιγιάζ, παρόλα αυτά το αποτέλεσμα αξίζει πραγματικά. Συνεχίζουμε. Επειδή θέλουμε να δώσουμε λάμψη στο εσωτερικό του ματιού μας, θα χρησιμοποιήσουμε κάποια άσπρη σκιά με γκλίτερ μέσα, ό,τι έχετε. Εγώ έχω χρησιμοποιήσει δύο pigment διαφορετικά. Το ένα είναι της Mineral Glow, το οποίο είναι πάρα πολύ φθηνό και κάνει περίπου 2 ευρώ. Και το άλλο είναι της MAC. Και τα δύο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή κάποια άλλη σκιά έχετε, άσπρη ή με γκλίτερ ή σαμπανιζέ σκιά, ό,τι έχετε. Χρησιμοποιώ και τα δύο μαζί, αναμειγνύουμε και τοποθετούμε στο εσωτερικό του ματιού και συνεχίζουμε λιγάκι κάτω από το φρύδι. Αλλά κυρίως εδώ θα δώσετε έμφαση. Στη συνέχεια θα βάλετε μάσκαρα, ό,τι μάσκαρα έχετε, είτε για όγκο είτε για μήκος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Εγώ συγκεκριμένα αυτή τη φορά θα χρησιμοποιήσω την καινούρια μάσκαρα που αγόρασα. Είναι της Maybelline New York, που είναι για όγκο. Δηλαδή δεν έχω πολύ πυκνές βλεφαρίδες και μεγάλες σε μήκος, αυτή η μάσκαρα είναι πάρα πολύ καλή και σε πάρα πολύ καλή τιμή. Μπορείτε να τη βρείτε στα καταστήματα και θα σας δώσει όγκο. Επίσης, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Kim Kardashian φοράει ψεύτικες βλεφαρίδες, οπότε σας προτείνω να βάλετε και εσείς, για να είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό το look. Από την άλλη, άμα δεν θέλετε, μπορείτε να μην φορέσετε. Ενώ αν δεν ξέρετε τον τρόπο για να βάλετε ψεύτικες βλεφαρίδες, μπορείτε να το δείτε κάτω, στα βίντεο που έχω ανεβάσει. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε ρούζ. Θα χρησιμοποιήσω τη στο Yoko και θα βάλω το πιο ανοιχτό, γιατί το άλλο χρώμα είναι πάρα πολύ έντονο. Παρ' όλα αυτά έχει τύχει να το φορέσω, αλλά έχω βάλει πολύ λίγη ποσότητα.
Η επιδερμίδα σας πρέπει να είναι πολύ λιά, έτσι ώστε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα με τη Kim Kardashian στη φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά, άμα έχετε λιπαρή επιδερμίδα, υπάρχουν και προϊόντα στα οποία μπορείτε να κάνετε πιο λίγα την επιδερμίδα σας, οπότε μη σας ανησυχεί καθόλου αυτό. Και η τελευταία πινελιά για όλο το μακιγιάζ μας είναι το κραγιόν ή lip gloss που θα χρησιμοποιήσετε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω αυτό της MAC, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στις αποχρώσεις με τη φωτογραφία. Εάν εσείς έχετε κάποιο άλλο κραγιόν ή lip gloss, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μας για σήμερα. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Μην ξεχάσετε να γίνετε μέλη στο κανάλι μου και περιμένω τα σχόλιά σας μαζί και τις ιδέες σας και τις προτάσεις σας. Θα τα πούμε ξανά σε άλλο βίντεο. Φιλάκια!